πάντα για βίτιλ один очень легко соревнование для вас. Как вы видели этот матч? Ну, легких соревнований не бывает в спорте. Первая партия вообще была такая 50-50. И эта победа при этом счете дала уверенность потом. Ну, доволен результатом. Что «Зенит» хочет от этого сезона? Что она думает? Пока «Зенит» болеет. Нам сначала нужно выздороветь, чтобы потом думать о результате. Спасибо большое. Ήταν γνωστή από πριν. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έφτασε να κάνει το set ball, να έχει κόντρα επίθεση, αλλά τελικά φεύγει με το 3-0. Μια προσπάθεια που έμεινε μόνο στο πρώτο set και λίγο στο τρίτο. Συμφωνώ. Νομίζω ότι γλυκό πικρίνει η γεύση η οποία έχουμε. Θεωρώ ότι ο πρώτος set ήμασταν καλύτεροι. Το ελέγχαμε και το χάσαμε από ένα εύκολο λάθος κατ' εμέ. Και δεν προηγηθήκαμε, όχι ότι θα σήμαινε κάτι αυτό εδώ πέρα. Υπήρχε σίγουρα αντίδραση από την αντίπαλη ομάδα και θα υπήρχε. Μετά πέσαμε λιγάκι ψυχολογικά γιατί θεωρήσαμε ότι το χάσαμε μέσα από τα χέρια μας και μας πιέσανε στα κρίσιμα σημεία κυρίως από το σερβίς, με πάρα πολύ καλό σερβίς, στοχευμένο κιόλας, το οποίο μας δημιούργησε προβλήματα και πήγαμε σε ψηλές μπάλες, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να διαπεράσει το ρώσικο μπλοκ. Θεωρώ όμως ότι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Κοιτάξαμε στα μάτια την Καζάν. Και νομίζω ότι παρότι χάσαμε, η εικόνα της ομάδας ήταν τουλάχιστον αξιοπρεπής. Το πρώτο σετ είναι οδηγός και για το πρωτάθλημα αλλά και για τα επόμενα παιχνίδια του Champions League. Εντάξει, υπήρχε απόλυτη συγκέντρωση και φοβερό πάθος και σε όλα αυτά που είχαμε πει. Νομίζω ότι φτάσαμε πολύ κοντά να το κατακτήσουμε και λιγάκι μας πικραίνει ότι δεν μπορούσαμε να το πάρουμε τουλάχιστον αυτό το σετ. Από εκεί πέρα, αν πιάσουμε τέτοια στάντερ απόδοση, νομίζω στο πρωτάθλημα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τον όμιλο στο Champions League, ο τελικός πλέον και η τελική μάλλον είναι με την Friedrichshafen για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, νομίζω από την αρχή ξέραμε ότι θα πήγαινε με την Friedrichshafen να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Εμείς έχουμε κάνει ένα βήμα, δεν ξέρω σήμερα αν παίζανε, αν έχουν παίξει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι που θα κρίνουν την επόμενη φάση.